Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Να δούμε τις σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους. Διπλό pressing στην κυβέρνηση από Βρυξέλλες και Ουάσιγκτον. Επιταχύνεται τις διαδικασίες στο μήνυμά τους. Χρησμός Τσίπρα για τη διαπραγμάτευση. Νέα κυβερνητικά φάλτσα. Ανοιγοκλίνει το Μαξίμου την αύξηση του ΦΠΑ σε δημοφιλή νησιά. Αμφίσιμη δήλωση Σκουρλέτη για τις πληρωμές στο Δέλτα Νητά. Προσδοκίες στην Αθήνα για το ταξίδι Τσίπρα στη Μόσχα. Διπλωματική προειδοποίηση από τις Βρυξέλλες. Δηλητήριο από μερίδα του ευρωπαϊκού τύπου. Ο Καμένος βάζει και πάλι θέμα τζιχαντιστών στην Ευρώπη. Σε περίπτωση κατάρρευσης της Ελλάδας, αποδοκιμάζει ο Παπαδημούλης τον Υπουργό Άμυνας. Ανατροπή για χιλιάδες οικογένειες. Αντισυνταγματικός κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας ο νόμος για τις μετεγραφές. Ποιες είναι τώρα οι επιλογές των φοιτητών? Στο φως, μαζική τάφη Ιρακινών στρατιωτών στο Τικρίτ. Περισσότεροι από 1.700 νεκροί από τις εκτελέσεις του Ισλαμικού κράτους. Κυρίες και κύριοι, άρχισαν εκ νέου σήμερα στην Αθήνα οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των τεχνικών κλιμακίων των θεσμών και υπηρεσιακών στελεχών των ελληνικών υπουργείων με στόχο τη συντομότερη δυνατή επεξεργασία των ελληνικών μεταρρυθμιστικών προτάσεων. Η ελληνική κυβέρνηση έλαβε σήμερα διπλό μήνυμα από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, με τον εκπρόσωπο της Κομισιόν από τη μία να δηλώνει πως είναι η Ελλάδα αυτή που θα πρέπει τώρα να κάνει κάποια κίνηση και τον Υφυπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ από την άλλη να καλεί για πλήρη δέσμευση στις τεχνικές διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν και σε εκταμίευση χρημάτων. Αυτά ένα 24ωρο πριν τη νέα συνεδρία του Euro Working Group και ενώ οι ενηγματικές ή διφορούμενες δηλώσεις στο εσωτερικό συνεχίζονται. Την ώρα που κορυφώνονται οι διαπραγματεύσεις της Αθήνας με τους δανειστές, ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται ήδη στη Μόσχα, όπου θα συναντηθεί αύριο με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ένα ταξίδι στο οποίο στρέφει την προσοχή της η Δύση, με Βρυξέλλες και Βερολίνο ήδη να έχουν εκφράσει την δυσαρέσκειά τους. Έχουμε συνδεθεί με τη ρωσική πρωτεύουσα και τον απεσταλμένο μας εκεί, Αντώνια Τζολέτο, και τον Νίκο Φιλιππίδη, που βρίσκεται σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου γίνονται οι συζητήσεις μεταξύ εκπροσώπων των ελληνικών υπουργείων και των τεχνικών κλιμακίων. Ωστόσο, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα έχουμε επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο πορείας που έχουν οι αντιεξουσιαστές. Εκείνο ο Δημήτρης Καραστεφανής, είναι ζωντανή η εικόνα. Δημήτρη, τι συμβαίνει? Λοιπόν, μην βλέπετε την οδό στον Άρη, είναι περίπου 150 άτομα που έχουν φτάσει εδώ. Να σας πω μόνο για τον επέναντι, πρέπει να κάνουμε και λίγο πίσω για λόγους ασφαλείας, θα στεκόμαστε. Πέτρες, αλλά και βόμβα μολότοφ που θα μας έρθει ελάχιστα δευτερόλεπτα που θα τη δείτε στη δεύτερη. Βλέπετε λοιπόν τι ακριβώς γίνεται εδώ και ένα τέταρτο. Αυτά είναι πλάνα, είναι ζωντανές εικόνες από την οδό Στουρνάρη. Έτσι, Δημήτρη. Ακριβώς. Βλέπετε τώρα ένα αυτοκίνητο τύπου Jeep που φτιάχνεται μπροστά μας άλλη μία μολότοφ. Λοιπόν, έχουν καεί τουλάχιστον 4 αυτοκίνητα. Συνεχώς μας πετούν αντικείμενα, έρχονται δηλαδή προς την Πατησίων, εδώ βρίσκονται τουλάχιστον 5 δημιουργίες από εμάς, όπως δεν έχουν κάνει ακόμη καμία επέμβαση. Αυτό να το πούμε γιατί τα άτομα αυτά έφτασαν πολύ γρήγορα μετά την πορεία, περίπου 800 με 1000 άτομα έκαναν πορεία στο κέντρο της Αθήνας και έφτασαν εδώ. Μια πορεία που ξεκίνησε από τα προπήλαια νωρίτερα, το απόγευμα. Ακριβώς. Έφτασαν εδώ στην οδό Στουρνάρη. Έχουν βάλει φωτιά σε 3 αυτοκίνητα. Ήταν 3-4 αυτοκίνητα έχω δει εγώ να καίγονται. Βλέπουμε κι άλλο ένα τσίπ που καίγεται πριν από λίγα λεπτά. Του έβαλαν φωτιά. Βλέπετε τώρα ότι οι αστυνομικοί πηγαίνουν προς την οδό Στουρνάρη και πιο συγκεκριμένα προς το Πολυτεχνείο. Υπάρχει μία κάντε στο Στουρνάρη, να το πω πιο συγκεκριμένα. Υπάρχουν δημιουργίες των ΜΑΤ από πάνω ακούτε ότι ρίχνουν τα κρυγόνια και οι κρυοβομβίδες κρότυλαν. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να πνέουμε περίεργα, γιατί υπάρχει έντονο δακρυγόνο. Εμείς βλέπουμε στο βάθος στην εικόνα μας ένα αυτοκίνητο να έχει παραδοθεί στις φλόγες. Δημήτρη, εφόσον όπως μας λες η αστυνομία δεν συνεπλάκει, δεν ήρθε σε αντιπαράθεση με αυτά τα άτομα που πραγματοποιούσαν την πορεία, πώς ξεκίνησαν τα επεισόδια, στα καλά καθούμενα? Όπως γίνεται πάντα, μια ομάδα περίπου 40-50 ατόμων φτάνουν εδώ στην Κάνικο και στον Άρη, προσπαθούν να μπουν μέσα στο πολυτεχνείο και τώρα πέφτουν πάλι τις επόμενες μολότοφ. Λοιπόν, φτάνουν στην Στουρνάρη και αφού σπάνε τα αυτοκίνητα, τους βάζουν φωτιά. Έχουν βάλει φωτιά σε 4 αυτοκίνητα που έχουν καεί ολοκληρώς, τα βλέπετε κιόλας στους δέκτες σας. Πετούν συνεχώς βόμβες μολότοφ και αυτά τα 40 άτομα ξαφνικά έχουν γίνει 100. Και το λέω 100 γιατί βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο ανάμεσα στα δύο αυτοκίνητα που καίγονται. Και τις μολότοφ
πέφτουν βροχή. Επίσης, να σας πω ότι έχει γίνει χρήση χημικών από την οδό Τζόρτζ, που είναι απέναντι από την πύλη του Πολυτεχνείου, έπεσε στη Νάρη. Και αυτές λέει οι κειμένες βόμβες Μολότοφ, οι κοινωνίες από τώρα, είναι με δυναμητάκια και περισσότερο υγρό βενζίνη. Βλέπουμε λοιπόν ότι συνεχίζει τη ρήψη Μολότοφ. Βλέπουμε και κάδους οι οποίοι επίσης έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, έχουν τοποθετηθεί στη μέση του δρόμου, αυτά τα γνωστά οδοφράγματα. Και πέτρες και εμείς και προσπαθούμε όσο πιο πολύ κοντά να φτάσουμε. Μισό λεπτό, Δημήτρη, μείνε λίγο στη γραμμή. Να πάμε στον Δημήτρη Λάπα που βρίσκεται εκεί επίσης στην περιοχή. Με πληροφορούν, Δημήτρη, ότι έχουν μπει κάποια από αυτά τα άτομα μέσα στο Πολυτεχνείο. Ένας πάρα πολύ μικρός αριθμός ατόμων, από ό,τι φαίνεται, έχει μπει μέσα στο Πολυτεχνείο. Δεν είμαστε σε θέση να φτάσουμε στο ύψος του Τουρνάρη που είναι η πύλη. Εγώ είμαι στο ύψος της Τζόρτζ αυτή τη στιγμή. Ναι. Είναι παρατεταγμένες αστυνομικές δυνάμεις, καίγονται αυτοκίνητα στο ύψος της Κουμπουλίνας, όπως επίζητησης και κάδι. Βλέπουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αφήσει τα αυτοκίνητά τους στη Τουρνάρη, στο τέλος προς τη Φαντισίο, να τρέχουν έντρομοι να τα σώσουν από την μανία των αναρχοαυτόνομων, οι οποίοι προσπαθούν να σπάσουν τα τζάμια των αυτοκινήτων, τζάμια, βιτρίνες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Οι Μολότοφ πέφτουν βροχή, όπως επίσης ρίχνουν και φωτοβολίδες κατά των αστυνομικών δυνάμεων και των δημοσιογράφων που βρισκόμαστε εδώ στο σημείο. Η αστυνομία, θα σου πω, επί της ουσίας διακριτικά παρακολουθεί όλη αυτή την ιστορία, δεν έχει παρέμβει μέχρι στιγμής και προσπαθούν αυτή τη στιγμή άνδρες τροχίας να απομακρύνουν αυτοκίνητα τα οποία βρίσκονται εγκλωβισμένα. Εδώ βλέπουμε ακριβώς αυτό που μας περιγράφει. Σε αυτή τη στιγμή μόλις εκτοξεύθηκε μία Μολότοφ η οποία έσκασε στα πόδια ενός από τους αστυνομικούς, ο οποίος οπισθοχώρησε και ξαναπήρε τη θέση του. Ναι. Τώρα βλέπουμε αυτή τη στιγμή γίνεται έφοδος. Οι άνδρες τολμάτι είναι η πρώτη έφοδος την οποία κάνουν οι άνδρες τολμάτι με τη Στουρνάρη, αλλά βλέπετε πως φεύγουν οι Μολότοφ μέσα από τα πλάγια από το χώρο του Πολυτεχνείου. Μέσα από το χώρο του Πολυτεχνείου φεύγουν οι Μολότοφ και οι πέτρες αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν βλέπετε εσύ τις εικόνες. Παρακολουθούμε ακριβώς αυτή την εικόνα μας περιγράφεις. Μέσα από το χώρο του Πολυτεχνείου φεύγουν οι Μολότοφ και πέτρες. Ο στράτος ο Καβαλέζης πρέπει να σας δείχνει την εικόνα. Το βλέπουμε ακριβώς. Δημήτρη, λοιπόν, προωθήθηκαν πιο μπροστά οι αστυνομικές δυνάμεις τώρα. Ακριβώς. Έχουν αποθήσει ακριβώς αυτά τα άτομα. Δεν μπορώ να γνωρίζω ακριβώς από τις εικόνες πόσο ακριβώς είναι. Είναι στο μέσο της οδού Τουρνάρη, εκεί που τελειώνει το Πολυτεχνείο προς τη μεριά της Μπουμπουλίνας. Αλλά η ρήψη Μολότοφ συνεχίζεται. Έχουν πάει λίγο πιο πίσω, έχουν προωθηθεί μπροστά οι αστυνομικές δυνάμεις, τα αυτοκίνητα φλέγονται, οι κάδοι φλέγονται και η ρήψη Μολότοφ συνεχίζεται. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή δηλαδή υπάρχει και μια πάρα πολύ μικρή αιστεία φωτιά σε αυτό το οποίο σου λέω. Ακριβώς στο χώρο μέσα, στο κυκλείδωμα του Πολυτεχνείου που φεύγουν αυτή τη στιγμή δυναμητάκια και φωτοβολίδες μέσα από το χώρο του Πολυτεχνείου. Και πιθανότατα σύντομα θα σκάσει και Μολότοφ. Θα φύγει και Μολότοφ μέσα, ΝΑΤΟ, μέσα από το χώρο του Πολυτεχνείου. Αυτό που σου λέω γιατί βρίσκουμε ακριβώς μπροστά. Μάλιστα. Υπάρχουν λοιπόν κάποια άτομα λίγα που έχουν μπει μέσα στο Πολυτεχνείο και πραγματοποιούν ρήψη Μολότοφ και από εκεί. Ακριβώς. Πάμε και πάλι στο Δημήτρη Καραστεφανή για να δούμε την εικόνα που έχει εκείνος από το σημείο που βρίσκεται. Πάντα σε ζωντανή σύνδεση, κυρίες και κύριοι, με την οδό Στουρνάρη. Έλα, Δημήτρη, βλέπουμε ότι προωθήθηκαν πιο μπροστά οι αστυνομικές δυνάμεις. Στο σημείο που βρίσκεται ο περατέρ, καθώς πρέπει να υπάρχουν να κοιτάξουμε την ασφάλεια των τεχνικών μας. Να σας πω λοιπόν ότι μέσα από το Πολυτεχνείο με την βόμβες Μολότοφ, που σημαίνει ότι τα άτομα αυτά μπήκαν, ήταν προετοιμασμένα, απαιτούσαν πέτρες και βόμβες Μολότοφ κατά των αστυνομικών, ενώ χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και πιστόλια. Πιστόλια εννοώντας για φωτοβολίδες. Αυτά που χρησιμοποιούνται πάντα, που χρησιμοποιούν πάντα το πάντα την Ανάσταση, να το πω χαρακτηριστικά για να το καταλάβει και ο κόσμος. Υπάρχει μια ομάδα λοιπόν που μπαίνει και βγαίνει συνεχώς μέσα από το σημείο, μέσα από το Πολυτεχνείο, μέσα από την πόρτα. Πετούν βόμβες Μολότοφ και σε εμάς, αλλά και χρησιμοποιώντας το πιστόλι. Και βλέπετε την ομάδα των αστυνομικών που είχε προωθηθεί τόσο πολύ για να φτάσει στην Τζόρτζ και Μπουμπουλίνα, που βρισκόταν ο Δημήτρης ο Λάπας. Και βλέπονται και εκείνοι αντικείμενα. Τους βλέπετε ότι με τα προσθετή προσπαθούν οι άνθρωποι αυτοί. Εκείνοι ανταποδίδουν με κρότου λάμψης μέσα τώρα στο Πολυτεχνείο. Όλα αυτά γίνονται μέσα στο Πολυτεχνείο. Είμαστε περίπου. Δηλαδή, φεύγουν οι Μολότοφ από τα άτομα αυτά που έχουν εισβάλει στον πανεπιστημιακό χώρο προς τους αστυνομικούς, μέσα από τον πανεπιστημιακό χώρο, μέσα από το Πολυτεχνείο. Και οι αστυνομικές δυνάμεις ανταπεδούν με φωτοβολίδες κρότου λάμψης
Μέσα στο χώρο επίσης του Πολυτεχνείου. Αντίθετα, τρίγωνα. Να σα πω λοιπόν ότι η ομάδα μεγάλη αυτή που πετύχε αντικείμενα και δόντε και λέγοντα κατά των αστυνομικών έχει αποχωρήσει. Ενδεχομένω να βρίσκεται από την πίσω πλευρά από την Λουμπιλίνα και εκεί υπήρχαν άλλε εισπηρέ αστυνομικοί που δεν κατάφεραν να διαχειριστούν. Όμω αυτό που είναι δεδομένο που σα λέω είναι ότι περίπου 50 άτομα έχει μπει μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου και δημιουργούν όλη αυτή την κατάσταση. Ήταν σαν ένα σχέδιο, αν με επιτρέπει, σαν ένα σχέδιο. Δηλαδή, όταν θα έρθουν οι αστυνομικοί, θα του επιτεθούν μπροστά του. Δηλαδή, σε απόσταση τουλάχιστον 40 μέτρων. Αν μπορέσω λιγάκι λίγο να αναπτύξω, γιατί έχει αρχίσει το δακρυγόνο και δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Όσο συνεχίζονται να καίγονται τα αυτοκίνητα, είναι 4 τα αυτοκίνητα, 4 πολυτελή αυτοκίνητα. Βλέπω ότι ήταν 2 ζιπ και ακούσαμε νωρίτερα. Ο Δημήτρης Σολάπας ήταν στον αέρα, ακούσαμε την έκρηξη από το ντεπόζιτο του αυτοκίνητου. Δεν ξέρω αν. Ναι, και την είδαμε και την ακούσαμε στα ζωντανά πλάνα που μας στέλνετε από το σημείο. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να υπάρχει μια ανακοχή. Μια ηρεμία. Αυτό το τελευταίο ένα λεπτό. Δυστυχώς η περιοχή εκεί των Εξαρχείων για μία ακόμη φορά έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Παραμένουμε, Δημήτρη Καραστεφανή και Δημήτρη Λάπα, σε ανοιχτή επικοινωνία μαζί σας. Για οτιδήποτε νεότερο θα επανέλθουμε. Και να επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα των διαπραγματεύσεων. Πάμε να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον Νίκο Φιλιππίδη, που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, σε κεντρικό ξενοδοχείο όπου διεξάγονται οι συζητήσεις, και με τον απεσταλμένο μας στη Μόσχα, τον Αντώνια Τζολέτου. Ασφικτικό πρέσινγκ και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού για να επιταχύνει τους ρυθμούς της δέχεται η κυβέρνηση. Η σύγκληση του Brussels Group μπορεί να μην έγινε, όμως η ανταλλαγή στοιχείων με τα τεχνικά κλιμάκια στην Αθήνα ξεκίνησε εκ νέου, με την Κομισιόν να ζητά από την Ελλάδα να τηρήσει τις δεσμεύσεις της 24 ώρες πριν ένα ακόμη κρίσιμο Euro Working Group. Υπήρξαν επαφές το Σαββατοκύριακο και θα υπάρξουν κι άλλες τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Αύριο θα υπάρξει συνάντηση του Euro Working Group και αυτό θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να δούμε πού βρισκόμαστε. Για τα υπόλοιπα είναι στο χέρι των Ελλήνων να κάνουν αυτό που πρέπει. Πρέπει να δεσμευτείτε στις διαπραγματεύσεις, ήταν ταυτόχρονα το μήνυμα που εισέπρατε, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Γιάννης Βαρουφάκης στη συνάντησή του με τον Υφυπουργό Οικονομικών αρμόδιο για τις διεθνείς σχέσεις, Nathan Sitch. Να δεσμευτεί πλήρως η κυβέρνηση της Ελλάδας στις τεχνικές διαπραγματεύσεις, προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται για την εκταμείευση περαιτέρω δόσεων από το πακέτο στήριξης ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα πάντως με την αποτίμηση του Υπουργείου Οικονομικών, οι Αμερικανοί, αφού ενημερώθηκαν για το μεταρρυθμιστικό σχέδιο της κυβέρνησης, εξέφρασαν τη βούληση να διαδραματίσουν ρόλο έντιμου μεσολαβητή ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το ελληνικό σχέδιο θα συζητήσει ο Γιάννης Βαρουφάκης και με τον Άγχελ Γκουρία του ΟΟΣΑ την Πέμπτη στο Παρίσι. Η ελληνική πλευρά επιθυμεί να μεταθέσει τη συζήτηση για τα καυτά θέματα όπως το ασφαλιστικό και τα εργασιακά για τον Ιούνιο και να ολοκληρώσει με ορόσημο το Eurogroup της 24ης Απριλίου μια συμφωνία που θα επιτρέπει την τμηματική χρηματοδότηση. Η ρητορική της πάντως προς τους δανειστές εξακολουθεί να είναι ασαφής ως προς τις προθέσεις της. Με μια ενηγματική δήλωση από το Βήμα της Βουλής, ο Αλέξης Τσίπρας άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Θα διαπιστώσετε κι εσείς ότι είναι μια χώρα κυρίαρχη και υπολογίσιμη. Μια χώρα που έχει, παρά τις δυσκολίες που πέρασε την τελευταία πενταετία, μια ισχυρή γεωπολιτική δυναμική. Και είναι μια χώρα κυρίαρχη που δεν μπορεί να παίζουν μαζί της εταίροι και δανειστές. Θα το διαπιστώσετε και εσείς, θα το διαπιστώσουν και οι εταίροι και οι δανειστές. Ταυτόχρονα, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος μέσω του Bloomberg τόνιζε ότι η Ελλάδα εργάζεται με γνώμονα την παραμονή της στο ευρώ. Προτιμώ να σκέφτομαι μόνο το καλό σενάριο. Πιστεύω ότι υπάρχει καλή πίστη και από τις δύο πλευρές που αμφότερες εργάζονται για να βρουν λύση. Αυτό συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μερικές φορές συμβαίνει την τελευταία στιγμή. Πάντα υπάρχει ένα κακό σενάριο αν το μυαλό μας δεν είναι εστιασμένο σε αυτό που πρέπει να γίνει. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό αυτή τη στιγμή. Δεν διανοούμε ότι θα υπάρξει κυβέρνηση που θα διακυβεύσει για τις επόμενες γενναίες την ιστορική κατάκτηση της Ελλάδος να βρίσκεται στον πυρήνα της Ενωμένης Ευρώπης. Κάτι που και η Ευρώπη επιθυμεί. Τα διφορούμενα μηνύματα προκαλούν σύγχυση στους εταίρους. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε την Ελλάδα να σταθεί στα πόδια της μέσα στο ευρώ.
Το πώς μπορεί κανείς να το κάνει αυτό δεν μου φαίνεται και πολύ ξεκάθαρο. Γαϊτανάκι διαφορετικών κυβερνητικών δηλώσεων και για το θέμα της πληρωμής της δόσης της Μεγάλης Πέμπτης προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 24 ώρες μετά τη δήλωση Βαρουφάκη ότι η χώρα θα αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της στο Διηνεκές, ο Πάνος Κουρλέτης στο Μέγκα αποκάλεσε συμβατή τη σκέψη για αναβολή της πληρωμής. Αν ζητήσαμε αναβολή, προσέξτε, δεν είναι λεπτομέρεια. Το ξέρετε κι εσείς. Προσέξτε να δείτε. Γνωρίζω ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα θεωρητικώς και νομίζω ότι θα ήταν απολύτως συμβατή μια τέτοια σκέψη και πρόταση. Άλλωστε θα έλεγα ότι όταν αυτή η συζήτηση συνολικοποιηθεί, ξεφύγουμε δηλαδή από το εβδομάδα 15ήμερο, μήνα-μήνα, κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε συνολικά για μια γενναία αναδιάρθρωση του χρέους που θα έχει και το στοιχείο του παγώματος. Για να τον διαψεύσει, μιλώντας στο Sky, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυτό που έχουμε ξεκαθαρίσει και εγώ προσωπικά από τη δική μου την πλευρά ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά και τα από τα χείλη του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών, είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση θα διασφαλίσει ότι θα είναι συνεπής, διασφαλίζει μάλλον ότι θα είναι συνεπής προς όλες τις χρηματοδοτικές τις υποχρεώσεις και προς το εσωτερικό, δηλαδή και τους μισθούς και τις συντάξεις και όλες τις πληρωμές που πρέπει να κάνει στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και προς τους δανειστές. Ο Γαβρίλης Ακελαρίδης πάντως κατόρθωσε να διαψεύσει και δικές του δηλώσεις. Τη Δευτέρα στον Real άφηνε το ζήτημα της αύξησης του ΦΠΑ ανοιχτό, για να το κλείσει την Τρίτη στην εκπομπή της Άννας Μπουσδούκου και των Sky. Η αίτηση είναι ανοιχτή. Αυτό που έχει πει δηλαδή και η κυρία Βαλαβάνη και ο κύριος Μάρτας είναι ανοιχτή για κάποια συγκεκριμένα νησιά τα οποία δεν θα πλήττονταν οικονομικά και τουριστικά κυρίως μέσα από την αύξηση του φόρου προστιθέμενης αξίας. Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης σε καμία περίπτωση δεν είναι η αύξηση των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας, είτε αυτό αφορά τα νησιά, είτε αυτό αφορά κάποια άλλα αγαθά και υπηρεσίες. Και αυτό αποτελεί μία από τις κόκκινες γραμμές της ελληνικής κυβέρνησης. Σκουρλέτη σήμερα εναντίον Βαρουφάκη για όσα είπε χθες για την πληρωμή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σακελαρίδη σήμερα εναντίον Σακελαρίδη για όσα είπε χθες για τον ΦΠΑ στα νησιά και στη μέση καμένος. Με άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε. Κύριοι, σοβαρευτείτε επιτέλους. Κρατήστε την πολιτική γελοιότητα μόνο για τον εαυτό σας και σταματήστε να διασύρετε τη χώρα. Συνδεόμαστε λοιπόν τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον Νίκο Φιλιππίδη. Ξεκίνησαν και πάλι σήμερα οι συζητήσεις με τα τεχνικά κλιμάκια. Νίκο, σε ποια φάση βρισκόμαστε και ποια ζητήματα έχουν ανοίξει? Λοιπόν, με βήμα σημειωτών, σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο και βέβαια μια μέρα, 24ωρο πριν το διήμερο Euro Working Group και αφού έχει προηγηθεί μια εβδομάδα που δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα στις διαπραγματεύσεις, εδώ βρίσκονται τα χαμηλόβαθμα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών και οι υπηρεσιακοί παράγοντες των Υπουργείων. Μαθαίνουμε ότι τα θέματα τα οποία συζητώνται και πιο σωστά συλλέγονται στοιχεία και δίνονται από ελληνικής πλευράς στην πλευρά των δανειστών αφορούν τα εργασιακά, με αρκετά θέματα ανοιχτά δεδομένης και της λίστας Βαρουφάκη, όπου θυμίζει τις επιδιώξεις ελληνικής πλευράς ώστε να επαναφέρουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Από εκεί και πέρα υπάρχουν θέματα που έχουν να κάνουν με τη μείωση των διοικητικών βαρών, της γραφειοκρατίας δηλαδή. Mm-hmm. Υπάρχει μια μελέτη του ΟΣΑ που κάνει λόγο, που θα τη χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση, που κάνει λόγο ότι αν αρθούν μια σειρά από εμπόδια μπορεί να ελαφρυνθεί η οικονομία ως και 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και βέβαια ο ανταγωνισμός που επίσης εμπίπτει στη δικαιοδοσία του ΟΣΑ και των προτάσεών του είναι θέματα τα οποία μαζεύουν στοιχεία η πλευρά των δανειστών. Το θέμα είναι ότι πολύ δύσκολα θα προλάβουν να χρησιμοποιηθούν στο αυριανό Euro Working Group, δεδομένου ότι δεν έχει προηγηθεί αυτό το group των Βρυξελών που προανήγγειλε το βράδυ της Κυριακής από την Ουάσιγκτον η Κριστίν Λαγκάρ, και μαθαίνουμε ότι δεν θα γίνει αυτή η εβδομάδα group των Βρυξελών. Πάμε από Δευτέρα. Άρα ποιο είναι το ζητούμενο στο αυριανό και μεθαυριανό Euro Working Group που μας αφορά, Νίκο? Προφανέστατα να συζητηθεί η μεφημολογία που υπάρχει, γιατί δεν έχει επιβεβαιωθεί από πουθενά, βελτιωμένη ελληνική πρόταση μεταρρυθμίσεων, η οποία ως γνωστόν θα προσκρούσει στο εξής πρόβλημα, ότι δεν θα έχει κοστολογηθεί επαρκώς, άρα μια μικρή πρόοδο στη συζήτηση περιμένει η ελληνική πλευρά και η πλευρά των δανειστών, και μέχρι εκεί οι περισσότερες συζητήσεις αναμένονται από τη Δευτέρα του Πάσχα και μετά, και βέβαια με χρονικό ορόσημο το άτυπο Eurogroup της 24ης Απριλίου στη Ρήγα της Λετωνίας. Ένα Eurogroup που είναι άτυπο, δεν λαμβάνει αποφάσεις, ενδεχομένως να χρειαστεί μια έκτακτη συνεδρίαση Eurogroup για να προχωρήσουν τα πράγματα.
Τώρα όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, ενώ ο Πρωθυπουργός βρίσκεται ήδη στη Μόσχα, όπου αύριο αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Στην ατζέντα των δύο ανδρών θα τεθούν μία σειρά από κρίσιμα ζητήματα, όπως το ενεργειακό και οι διμερείς εμπορικές σχέσεις, όχι όμως και μία πιθανή χρηματοδότηση από το Κρεμλίνο, όπως τουλάχιστον διαβεβαίωσε λίγο πριν το τέτατέτ ο Ρώσος Υπουργός Οικονομικών. Μια νέα ευκαιρία για επανεκκίνηση των ελληνορωσικών σχέσεων χαρακτηρίζει την επίσκεψή του στη Μόσχα ο Έλληνας Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτόριο Ινταρτάς. Είναι μια ευκαιρία για να τεθεί μια νέα βάση στις ελληνορωσικές σχέσεις. Είναι μια ευκαιρία για επανεκκίνησή τους. Οι σχέσεις αυτές έχουν πολύ βαθιές ιστορικές ρίζες. Ορίμασαν στην πορεία ενός αγώνα των λαών μας. Αν και θα έλεγα ότι τα προηγούμενα χρόνια έζησαν μια περίοδο χειμερινής ψυχρότητας. Δεν ξέρω αν ήταν σαν το Σιβηριανό χειμώνα, αλλά ήταν ένας χειμώνας. Στην πλούσια ατζέντα και στα θέματα που ανοίγουν έρχεται και πάλι αυτό της συμμετοχής της ρωσικής Gazprom μέσω της εξαγοράς του πλειοψηφικού πακέτου της ΔΕΠΑ, η συνέχεια του αγωγού φυσικού αερίου Turkish Stream που θα παρακάμπτει την Ουκρανία και μέσω Τουρκίας και Ελλάδας θα μεταφέρει το καύσιμο στην Νότια Ευρώπη, η έκπτωση στις τιμές φυσικού αερίου προς τη χώρα μας, αλλά και η άρση του εμπάργου για τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ελευθερία της έκφρασης και ως εκ τούτου δεν σχολιάζουμε τις επισκέψεις Ελλήνων υπευθύνων στη Ρωσία, δηλώνει ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Ωστόσο για το θέμα του εμπάργου που ενδέχεται να αρθεί για την Ελλάδα, δεν έκρυψε τη δυσφορία του. Στις 19 Μαρτίου οι κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας υπεγράφησαν από όλα τα κράτη-μέλη και δεν είμαστε ενημερωμένοι ως προς οποιαδήποτε αλλαγή από κάποια κυβέρνηση. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ίσες και πρέπει να μιλούν με ενιαία φωνή έναντι τρίτων. Επομένως δεν θεωρούμε και σε καμία περίπτωση δεν πιστεύουμε ότι αποτελεί μεμπτό ένα τέτοιο ταξίδι στη Μόσχα και ακριβώς νομίζουμε αυτό θα αποδείξουμε. Το άνοιγμα στη Μόσχα έρχεται για να αποδυναμώσει την ηγεμονική θέση της Γερμανίας στην Ευρώπη, υποστήριξε ο Πάνος Καμένος. Ότι σε αυτήν εδώ την Ήπειρο, κουμάντο κάνει η Γερμανία. Ο κύριος Σόιμπλε διατάζει και οι άλλοι εκτελούν. Έτσι λοιπόν η απάντηση είναι όχι. Αυτή εδώ η χώρα είναι μια χώρα που είναι εθνικά ανεξάρτητη, είναι μια δημοκρατία όπου ο λαός θα επιλέγει τις κυβερνήσεις. Πάντως, με σειρά δημοσιευμάτων, ο Ευρωπαϊκός Τύπος θέτει ερωτήματα για το ταξίδι Τσίπρα στη Μόσχα. Η Le Figaro διερωτάται αν η Ελλάδα σχεδιάζει Brexit με τη βοήθεια του Πούτιν. Η New York Times σημειώνει ότι η Ελλάδα πρέπει να προσέχει τον κύριο Πούτιν. Και η Russia Today ερωτά: αποστολή πετυχημένη? Πάντως, ο Ρώσος Υπουργός Οικονομικών ξεκαθάρισε με δηλώσεις του ότι η χώρα μας δεν έχει αιτηθεί για τη σύναψη δανείου και άμεσης οικονομικής βοήθειας από τη Ρωσία. Πάμε τώρα στη Μόσχα, στον Αντώνη Ατζολέτο, από την Κόκκινη Πλατεία, από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Αντώνη, να δούμε με τι προσδοκίες, με τι στόχους μεταβαίνει στη ρωσική πρωτεύουσα ο Πρωθυπουργός. Τι περιμένει από αυτό το ταξίδι, το οποίο όπως παρακολουθήσαμε και στο ρεπορτάζ, δεν καλοβλέπει η Δύση. Ναι, είναι ένα ταξίδι εδώ σήμερα, αύριο, του Αλέξη Τσίπρα που θα πραγματοποιηθεί με τη συνάντηση με τον κύριο Πούτιν, το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Καθώς είναι στα πρωτοσέλιδα των ρωσικών εφημερίδων από το πρωί, πρέπει να σου πω. Υπάρχει μια δεδομένη χρονική συγκυρία με το Euro Working Group να συνεδριάζει αύριο και μεθαύριο και σαφώς η ελληνική πλευρά να θέλει να στείλει ένα μήνυμα, αποστέλει να συνεχίσει, θέλει να προωθήσει μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, αλλά και να θερμάνει, θα σου έλεγα, τις ελληνορωσικές σχέσεις. Βεβαίως πρέπει να σου πω, σε κάθε περίπτωση από την ελληνική πλευρά αποσυνδέουν τη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Ρώσο Πρόεδρο με το θέμα της χρηματοδότησης, ξεκαθαρίζοντας πως η Ελλάδα σε κάθε περίπτωση θα σεβαστεί τη συμφωνία που έχει υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, από εκεί και πέρα, η ατζέντα αναμένεται να είναι πλούσια. Αναμένεται να αποτυπωθεί από τη ρωσική πλευρά το ενδιαφέρον που υπάρχει και για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης αλλά και για τους σιδηροδρόμους. Ακούσαμε στο ρεπορτάζ για τα ενεργειακά, για τον αγωγό. Γι' αυτό άλλωστε εδώ είναι και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, όπου και το ταξίδι του πριν λίγες μέρες ήταν προπομπός ουσιαστικά για ό,τι θα επακολουθήσει. Θέμα εμπορικών συμφωνιών, θέματα τουρισμού. Όλα αυτά αναμένεται να τεθούν αύριο στο κρίσιμο τετατέτ που θα έχουν για μία ώρα ο Ρώσος Πρόεδρος με τον Έλληνα Πρωθυπουργό στη μία το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει και γεύμα εργασία ΣΥΑ, ενώ θα υπάρξει, πρέπει να σου πω, και συνέντευξη τύπου στις 3.30 το μεσημέρι, όπου συνολικά οι δύο ηγέτες θα δεχθούν 4 ερωτήσεις από Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους. Και θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις, βεβαίως. Αντώνη, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Και πάμε, κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μου ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, να τον καλησπερίσω. Προηγουμένως, πάμε να πάρουμε πάλι εικόνα από το κέντρο της πόλης και την οδό Στουρνάρη. Είναι και ο Δημήτρης Καραστεφανής και ο Δημήτρης Λάπας. Να δούμε πώς εξελίσσονται εκεί τα πράγματα. Ποιος είναι στη γραμμή, είναι ο Καραστεφανής. Ναι, ναι. Δημήτρη, σε ακούμε. Λοιπόν, ένα ακόμη αυτοκίνητο έχει τυλιχθεί στις φλόγες και το μέτωπο, αν το σε εισαγωγικά μέτωπο, έχει μεταφερθεί στην οδό Τζον. Εκεί βρίσκονται δημιουργίες των ΜΑΤ. Στην πλαϊνή πόρτα δηλαδή του Πολυτεχνείου. Ακριβώς. Έχει μεταφερθεί προς τα εκεί, όπου βρίσκονται δύο δημιουργίες των ΜΑΤ που δέχονται βροχή από βόμβες Μολότοφ. Βλέπετε το δεύτερο αυτοκίνητο πώς έχει λαμπαθιάσει. Ήταν το πρώτο, το βλέπαμε ένα αντί. Τώρα έχουμε το ακριβώς από πίσω του. Και καίγονται και τα δύο μαζί και βλέπεις πόσο ψηλά φτάνει η φλόγα. Ακούγονται συνεχώς εκρήξεις από τις ενισχυμένες, αν το θέλεις έτσι, βόμβες Μολότοφ. Αυτά τα άτομα που είχαν εισβάλει στον χώρο του Πολυτεχνείου παραμένουν εκεί, Δημήτρη? Βεβαίως και παραμένουν, είναι γύρω στα 50 άτομα, όμως αυτό που μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι κινείται η πατησίω και δεν ξέρω γιατί κινούνται και κάποια άτομα στον χώρο του Πολυτεχνείου. Μην γίνει κάτι διαφορετικό, δηλαδή μην αρχίσουν και πετούν βόμβες Μολότοφ στην Πατησίων. Αυτό θα το δει βέβαια. Ο δρόμος παραμένει ανοιχτός πάντως η Πατησίων. Να το πούμε αυτό, διότι υπάρχει ένας κίνδυνος για τους οδηγούς που κινούνται εκεί στην περιοχή, όσο τα πράγματα ακόμη, όσο η κατάσταση δεν έχει τελειώσει εκεί, δεν έχει λήξει, παραμένει ως έχει. Τους δέχτες σας μπροστά είναι οι δημιουργίες των ΜΑΤ, οι οποίες δέχτηκαν βροχή από Μολότοφ μέσα από τα άτομα στο Πολυτεχνείο και βλέπετε ότι φουντώνουν τα δέντρα. Συγγνώμη, αλλά αυτό που βλέπετε... Άλλαξαν τα δέντρα. Βέβαια. Ναι. Τόση ώρα και εγώ δεν το βλέπετε κιόλας πόσο και μαύρος καπνός και ενδεχομένως να είναι συγκλονιστική εικόνα. Μήπως είναι ακόμα και το κτίριο. Δεν το ξέρουμε αυτό, γιατί βλέπουμε πολύ μαύρο καπνό. Δεν το είχαμε δει νωρίτερα. Είναι πολύ επικίνδυνο. Να σας πω και τι ακριβώς είναι. Πάντως έχουν αρπάξει και τα δέντρα. Όχι, τα δέντρα μου λέει ο Δημήτρης. Τα δέντρα είναι. Δέντρα είναι, τα δέντρα. Βλέπουμε κινούνται πάλι αστυνομικές δυνάμεις προς το σημείο. Είναι να τους αποθέσουν αιτία. Συνεχώς πετούν μέσα κίνηση στον χώρο του Πολυτεχνείου. Κάτι που δεν το είχαμε δει άλλες φορές. Μάλιστα, πάμε και στον Δημήτρη Λάπα. Δημήτρη, μας ακούς? Ναι, ναι, σας ακούω. Ακριβώς όπως σας τα περιέγραψε και ο Δημήτρης ο Καραστεφανής, συνεχίζεται αυτός ο κλεφτοπόλεμος μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων και των 40-50 ατόμων που βρίσκονται μέσα στον χώρο του Πολυτεχνείου. Πετούν μέσα από το Πολυτεχνείο βόμβες Μολότοφ. Πέτρες, από ό,τι μπορεί να καταλάβω. Πέτρες, φωτοβολίδες, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και όπως είπε και ο Δημήτρης ο Καραστεφανής, μας κάνει φοβερή εντύπωση για ποιο λόγο παραμένει σε κυκλοφορία η οδός Πατησίων. Και αυτό γιατί από την κάτω μεριά υπάρχουν συγκεντρωμένα άτομα από αυτούς τους 40-50 που έχουν μπει μέσα στον χώρο του Πολυτεχνείου. Και ανά πάσα στιγμή μπορεί να αρχίσουν να πετάνε βόμβες Μολότοφ και από την πλευρά της οδού Πατησίων. Καλό λοιπόν θα είναι να αποφύγουν την Πατησίων οι οδηγοί και ας είναι ανοιχτή αυτή τη στιγμή από τις αστυνομικές δυνάμεις. Ένας τροχονόμος υπάρχει ο οποίος ρυθμίζει την κυκλοφορία. Τις φωτιές τις βλέπετε με τη βοήθεια του στράτου του Χαβαλέζη, του οπερατέρ μας. Και μέσα... Και το δέντρο. Ναι, είναι από το δέντρο αυτή η φωτιά που μπορώ να δω, γιατί βλέπουμε και από την εσωτερική πλευρά του Πολυτεχνείου αυτή τη στιγμή μια αιστεία. Προφανώς είναι από το δέντρο που άρπαξε. Είναι το δέντρο που άρπαξε, Σία. Είναι δέντρο, δεν καίγεται το κτίριο του Πολυτεχνείου. Είναι κάποιο δέντρο το οποίο βρίσκεται ακριβώς μπροστά στην πύλη, στην οδό της Τζόρτζη Στουρνάρη. Είμαστε σε ανοιχτή σύνδεση μαζί σας, Δημήτρη Καραστεφανή και Δημήτρη Λάπα. Σας ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν, Μπάμπη, στο κέντρο της Αθήνας. Πήραμε γεύση νωρίτερα και από τη Μόσχα σε ένα ταξίδι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός σε μια ιδιαίτερη συγκυρία και στο οποίο ταξίδι θα ανοιχθούν, θα αγγιχθούν θέματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά και πολύ λεπτά. Την ίδια στιγμή πήραμε πολλά μηνύματα σήμερα. Πήραμε μηνύματα και από τις Βρυξέλλες, πήραμε όμως μηνύματα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και από αυτό θα ήθελα να ξεκινήσω. Τι ήθελαν να πούν οι Αμερικανοί? Οι Αμερικανοί ήταν εξαιρετικά σαφείς. Είπαν ότι εμείς δεν πρόκειται να ανακατευτούμε περαιτέρω στα ζητήματα που αφορούν τη σχέση της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρείτε τα με τους Ευρωπαίους είναι το μήνυμα και ως εκ τούτου πρέπει κάτι να γίνει σε αυτό. Ό,τι είχαν να κάνουν το έχουν κάνει. Βεβαίως η βοήθειά τους ενδεχομένως θα είναι πολύτιμη εάν κατορθώσουμε να πάμε στο επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα, το θυμόμαστε όλοι ποιο είναι, ήδη η προηγούμενη κυβέρνηση επεδίωκε να φτάσει ως εκεί, είναι να βρεθεί μια συμφωνία και να ανοίξει επιτέλους το ζήτημα του χρέους. Ναι, Μπάμπη, τώρα πόσο απέχουμε από αυτό? Είδαμε σήμερα πιάσαν και πάλι δουλειά. Πήραν πάλι μπρος τα τεχνικά κλιμάκια. Απέχουμε από λίγες μέρες έως πάρα πολλά χρόνια. Εξαρτιέται κυριολεκτικώς από το τι θα αποφασίσει να κάνει ο κύριος Τσίπρας. Είναι σαφές ότι χωρίς την παρέμβαση του Πρωθυπουργού οι συζητήσεις που γίνονται δεν μπορούν να καταλήξουν.
Είναι εξαιρετικά σαφές επίσης ότι ο Πρωθυπουργός πολύ σύντομα θα κληθεί να πάρει μια απόφαση ή να υπογράψει μια συμφωνία, που θα πρέπει βεβαίως μέχρι εκείνη τη στιγμή να είναι όσο καλύτερη γίνεται, ώστε όλες οι πλευρές να την αποδεκτούν, είτε αλλιώς να ξεκινήσει να σκέφτεται άλλες διαδικασίες και άλλες λύσεις, μιας που η χώρα δεν μπορεί για πάντα να είναι σε αυτή την εκκρεμότητα. Πρέπει κάποτε να ηρεμήσουμε και να δουλέψουμε κανονικά. Μισό λεπτό, Μπάμπη. Μιλάς για μια συμφωνία με την προοπτική ενός νέου αναπτυξιακού συμβολέου, όπως το λέει η κυβέρνηση, μνημονίου, όπως το λέει η αντιπολίτευση, ή μιλάς για αυτή την πρώτη φάση συμφωνίας που πρέπει να επιτευχθεί επί των μεταρρυθμίσεων της λίστας Βαρουφάκη για να προχωρήσει το τετράμινο. Αυτές οι δύο συζητήσεις γίνονται μία. Φαίνεται ότι η λίστα Βαρουφάκη δεν είναι ένα ένα ντοκουμέντο το οποίο συζητείται στα σοβαρά. Η προσπάθεια που γίνεται είναι να τελειώσει η διαδικασία, το review που λέγαμε κάποτε, σε όλα τα σημεία έτσι όπως το εννοούν οι Βρυξέλλες. Άρα η απόσταση μεταξύ Αθήνας και Βρυξελών, για να τα κάνουμε τα πράγματα λίγο πιο απλά, είναι πολύ μεγάλη. Η ΔΕ Ουάσιγκτον, δηλαδή το ταμείο, δεν την κάνει μικρότερη, την ανοίγει ακόμη περισσότερο. Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η ΜΕΝ Αθήνα είναι στην άποψη ότι πρέπει να μας δώσετε τα λεφτά που είναι τα δικά μας λεφτά, έτσι το βλέπουμε εμείς εδώ στην Αθήνα, η κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει. Δεν πρόκειται να σας δώσουμε τα λεφτά τα οποία εσείς θεωρείτε δικά σας λεφτά, διότι δεν έχετε τηρήσει τη συμφωνία, λένε στις Βρυξέλλες. Δεν πρόκειται να έρθουμε να σιγοντάρουμε μια προσπάθεια που δεν ξέρουμε πού πάει και παραμένει ανοιχτή η ανησυχία για το αν η Ελλάδα στους επόμενους μήνες θα βρίσκεται σε αυτή την έννοια του προγράμματος, λένε στην Ουάσιγκτον στο Ταμείο. Δεν υπάρχει συνεννόηση, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Χρόνος υπάρχει, Μπάμπη, γιατί βλέπουμε την τελευταία εβδομάδα ότι η κυβέρνηση δεν επιδεικνύει τη βιασύνη που επιδείχνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Έχεις δίκιο που το λες αυτό, διότι η κυβέρνηση επιδεικνύει μια πολυδιάσπαση δυνάμεων. Αντιλαμβάνεστε ότι ο κ. Τσίπρας αυτή τη στιγμή είναι στη Μόσχα. Άρα και οι επιτελείς του κοιτάνε τι θα πούνε και τι θα κάνουν στη Μόσχα. Το ίδιο όμως κάνουν και οι μεγάλες πρωτεύουσες στην Ευρώπη. Θα κοιτάνε τι θα κάνει ο κ. Τσίπρας στη Μόσχα. Άρα πρέπει να τελειώσει αυτό. Την ίδια στιγμή στην Αθήνα, μετά την εξεταστική για το μνημόνιο, η οποία θα έλεγα ότι έτσι όπως εξελίσσεται και κυρίως η σύγκρουση των κομμάτων γύρω από αυτή, δεν βοηθά τις Βρυξέλλες και τις άλλες πρωτεύουσες να το αφήσουν να περάσει. Οι δε πρωτοβουλίες της Προέδρου της Βουλής, ειδικά για το ζήτημα του χρέους, δημιουργούν περαιτέρω ενοχλήσεις. Με λίγα λόγια, ο θόρυβος που υπάρχει στην Αθήνα εμποδίζει, όπως αντιλαμβάνεσαι, τον όποιο καλό συγχρονισμό θα μπορούσαν να έχουν τα όργανα που βαράνε στις Βρυξέλλες και στην Αθήνα. Προσωπικά πιστεύω ότι το τέλος του Απριλίου, εφόσον το κράτος βρει τα χρήματα, δεν τα έχει αυτή τη στιγμή για να πληρώσει κανονικά μισθούς και συντάξεις. Δεν έχει για μισθούς και συντάξεις το τέλη του μήνα. Αν οι πληροφορίες μου είναι καλές, δεν τα έχει όλα όσα χρειάζεται, έχει μερικά. Άρα η επιλογή. Είναι εντελώς άλλη εικόνα που δίνει η κυβέρνηση. Προφανώς. Αλλά μην ξεχνάς ότι η κυβέρνηση επέλεξε να πληρώσει το ταμείο. Εγώ ήμουν αυτός που σου έλεγα ότι. Διαβεβαιώνοντας πριν απ' όλα και πρώτα απ' όλα πως θα πληρωθούν μισθοί και συντάξεις όμως. Δεν έχω ακούσει τέτοια διαβεβαίωση. Είναι λογικό ότι άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν τα πράγματα τις δίνουν, αλλά αυτές είναι πολιτικές, ιδεολογικές και κομματικές διαβεβαιώσεις. Οι άνθρωποι που είναι πολύ κοντά στο τι έχει μέσα το ταμείο. Ο κύριος Τσίπρας το έχει πει. Ο Πρωθυπουργός θα το προσπαθήσει. Αλλά πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι. Εντάξει, θες να συμφωνήσουμε ότι θα βρεθούν στο τέλος με κάποιο τρόπο τον Απρίλιο. Τον Μάιο τι θα γίνει. Τον Ιούνιο τι θα γίνει. Το πρόβλημα που πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι ζήτημα ρευστότητας. Υπάρχει έλλειμμα στον προϋπολογισμό, πρέπει να καλυφθεί με κάποιο τρόπο και αν αυτός δεν είναι οι φόροι, τότε είναι ο δανεισμός. Και δανεικά μπορούμε να πάρουμε μόνο από τους Ευρωπαίους. Πάμπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, σκληρές εκφράσεις, κυρίες και κύριοι, και βαρύς υπαινιγμούς αντίλαξαν Αλέξης Τσίπρας και Αντώνης Σαμαράς στη χθεσινή συνεδρίαση της Βουλής, η οποία άναψε το πράσινο φως για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το Μνημόνιο. Αφορμή η σύνδεση από τον Πρωθυπουργό των γεγονότων των Κανών με παρασκηνιακές πολιτικές διεργασίες, όπως επενήχθηκε σήμερα. Οι αναφορές του Πρωθυπουργού στην περίοδο των Κανών, αλλά και στη δήλωση του Αντώνη Σαμαρά ότι θα συμμετείχε σε κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, άνοιξαν τον ασκό του αιώλου. Σας ζήτησε ποτέ κανείς να μπείτε σε οικουμενική κυβέρνηση, κύριε Σαμαρά, αυτές τις μέρες και δεν το ήξερα. Σας το ζήτησε κανείς. Ή μήπως νοσταλγήσατε την περίοδο των Κανών. Εάν νοσταλγήσατε την περίοδο των Κανών, καθίστε εκεί στην αντιπολίτευση, συνηθίστε το.
γιατί θα μείνετε για πολλά χρόνια. Στην Ελλάδα τα πραξικοπήματα τελείωσαν μαζί με το παλάτι. Τελεία και παύλα. Μην περιμένετε άδικα. Και όταν με ρώτησαν οι ξένοι, ξένα μέσα, αν θα σας στήριζα σε περίπτωση που οι βουλευτές του κόμματός σας δεν στηρίξουν τη συμφωνία στην οποία θα καταλήγατε, είπα αυτό το οποίο έχω πει εδώ μέσα πολλές φορές. Αν αυτή η συμφωνία βοηθάει να παραμείνει η χώρα στο ευρώ, αν αυτή η συμφωνία βοηθάει τη χρηματοδότηση της χώρας, θα τη στηρίξω. Τι ακριβώς διεμήφθησης κάνες, στις οποίες ο κύριος Σαμαράς ταξίδεψε αντιμνημονιακός και από τις οποίες γύρισε ένθερμος υποστηρικτής του μνημονίου. Και ο κύριος Βενιζέλος ταξίδεψε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παπανδρέου και επέστρεψε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Σαμαρά. Όχι, μάλλον αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παπαδήμου, αλλά αντιπρόεδρος πάντοτε. Να του πω τι έγινε στις Κάνες. Ό,τι έγινε στις Βρυξέλλες την επταμερή. Στις Βρυξέλλες την επταμερή υπήρξε μία ανακοίνωση των προέδρων των τριών ευρωπαϊκών οργάνων και του είπανε πήγαινε στην Τρόικα, στο Eurogroup και το ξανασυζητάμε. Στις Κάνες έγινε ότι δεν μπορεί ο κύριος Τσίπρας να παίξει τώρα με δημοψήφισμα ή με εκλογές. Πώς και μέσα από ποιες διαδικασίες ανατράπηκε Έλληνας Πρωθυπουργός για πρώτη φορά μετά από 37 χρόνια κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Μα δεν ρωτάει την κυρία Κατσέλη, δεν ρωτάει τον κύριο Κουρουπλή, δεν ρωτάει την κυρία Σακοράφα, την κυρία Τζάκρη, τον κύριο Παραστατίδη. Η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα Μνημόνια εξελίχθηκε σε σφοδρότατη σύγκρουση μεταξύ Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά, προσέξτε, με εκατέρωθεν απειλές περί αναζήτησης ποινικών ευθυνών για τα κυβερνητικά τους αποτελέσματα. Γιατί αν δεν υπάρξει νέα συμφωνία και η χώρα βρεθεί σε χρεοκοπία, τότε να το ξέρετε. Άλλη επιτροπή, ανακριτική επιτροπή αυτή τη φορά θα κάνουμε, κύριε Τσίπρα. Για το ποιος ρίχνει τη χώρα στα βράχια. Όχι μόνο καρτερικά παραμονεύεται την πιθανή αποτυχία, αλλά μας απειλείται κιόλας εκ των προτέρων ότι αυτή η απειλή, ότι αυτή η αποτυχία θα έρθει και θα φέρει, λέει, και ανακριτική επιτροπή. Σε μια κυβέρνηση που έχει αναλάβει μόλις 2 μήνες. Έχετε την εντύπωση ότι αν πάτε τη χώρα προς πιστωτικό γεγονός, πιστεύετε ότι δεν θα πάμε σε ανακριτική επιτροπή? Έχετε illusion ή delusion, για να σας το πω και εγώ στη γλώσσα που μεταχειριστήκατε. Αποκαλυφθήκατε, κύριε Σαμαρά. Μόνο που δεν έχετε υπολογίσει σωστά τα πράγματα. Γιατί η χώρα έχει μια κυβέρνηση που διαπραγματεύεται. Η πρόταση της κυβέρνησης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα ερευνήσει τα μνημόνια από τον Οκτώβριο του 2009 υπερψηφίστηκε από 156 βουλευτές. Ενώ η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για να ερευνηθεί η περίοδος από το 81 μέχρι και σήμερα δεν συζητήθηκε, με τους πολιτικούς αρχηγούς να επικεντρώνονται και στο έλλειμμα του 2009. Ποια μεθοδολογία μέτρηση ακολούθησε? Ποιος και γιατί πήρε αυτή την απόφαση που εν τέλει αποδείχτηκε καταστροφική για τη συνέχεια? Τα ίδια ζητάγατε και εσείς τότε, κύριε Σαμαρά, τα ξεχάσατε μετά. Και οι δικές σας ευθύνες θα συζητηθούν, λοιπόν, δεν πρόκειται να τα αποφύγετε. Επιτέλους κυβερνήστε, ξεχάστε την εύκολη δραπέτευση με νέες εκλογές ή δημοψηφίσματα. Και θα μπορούσαμε έτσι να αναχθούμε ακόμα και στο ζεύγος των πρωτοπλάστων για να πάρουμε απαντήσεις. Απαντήσεις όμως δεν επρόκειτο να πάρουμε. Είναι πραγματικά θλιβερό να έρχεται ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας και να λέει στη Βουλή σήμερα ότι πρέπει να ερευνήσουμε πώς έγινε η νοθευμένη αύξηση του ελλείμματος του 2009, δηλαδή υιοθετεί την συνωμοσιολογία του κυρίου Καμέν. Στο θέμα παρενέβηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, που κατηγόρησε την κυβέρνηση πως επιχειρεί να συγκαλύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης Καραμανλή. Επιχειρούν να κρύψουν την αλήθεια για να συνεχίσουν το μύθο ότι τα μνημόνια έφεραν την κρίση. Παρέχουν έτσι πολιτική ασυλία στους πραγματικούς υπεύθυνους. Ο Σταύρος Θεοδωράκης υποστήριξε πως θα έπρεπε να ερευνηθεί
και γιατί μπήκαμε στα μνημόνια, αλλά και γιατί δεν έχουμε ακόμη βγει. Τα λάθη που μας οδήγησαν στο μνημόνιο. Τα λάθη που μας κρατάνε στο μνημόνιο. Στην κυβέρνηση επιτέθηκε και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Πανηγυρίζετε για το ευρώ, για την ΟΝΕ και ζητάγατε μάλιστα πολιτική ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την ιστορία, την πρόταση της κυβέρνησης καταψήφισαν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, παρόν δήλωσαν 22 βουλευτές από το Ποτάμι και το ΚΚΕ, ενώ απουσίασε η Χρυσή Αυγή. 17 μέλη από όλα τα κόμματα θα συγκροτήσουν την Επιτροπή, οι εργασίες της οποίας θα διαρκέσουν έως τις 6 Οκτωβρίου. Στο στόχαστρο τώρα βρέθηκε για μία ακόμη φορά σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτή τη φορά για την απόφασή της να προχωρήσει στη δημιουργία τηλεοπτικού σποτ για την Επιτροπή Αλήθειας για το Δημόσιο Χρέος. Η αντιπολίτευση ασκεί σκληρή κριτική στην πρόεδρο της Βουλής, κατηγορώντας την εκ νέου για στρατηγική προσωπικής προβολής. Η ίδια η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε νέα συνέντευξη τύπου, υπεραμήνθηκε της εν λόγω Επιτροπής, υποστηρίζοντας πως σε αυτήν αντιτίθεται όσοι αισθάνονται ότι απειλούνται. Η ελληνική κυβέρνηση πάντοτε εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της απέναντι σε όλους τους δανειστές και αυτό σκοπεύει να κάνει στο διηνεκές. Η Επιτροπή έχει σκοπό να καθορίσει ποιο κομμάτι του χρέους, όπως λέτε και εσείς, είναι πονίδιστο και να προχωρήσει τη διαγραφή του. Απ' την άλλη πλευρά όμως έχουμε τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος λέει ότι θα εκπληρώσει η Ελλάδα τις υποχρεώσεις της απέναντι στους δανειστές. Ένα σχόλιο γι' αυτό σας ζήτησα και επίσης δεν μου είπατε πώς προέκυψε η ιδέα για το βίντεο σε ό,τι αφορά την Επιτροπή. Φαντάζομαι ότι μπορείτε να αντιληφθείτε τι σημαίνει διάκριση των εξουσιών, ώστε να μην με ρωτάτε να σας απαντήσω ως εκπρόσωπος της εκτελεστικής εξουσίας. Έχουμε πολλές ιδέες. Είμαστε γεμάτοι ιδέες. Θα δείτε πολλές από τις ιδέες μας το επόμενο διάστημα. Αλλά να μην σας απαντάω ως καλλιτεχνικός διευθυντής, γιατί θα γράψετε μετά παραπολιτικό ότι ανέλαβα και τέτοια καθήκοντα. Δεν το έχω φτιάξει εγώ το σποτ. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αφού προκάλεσε αντιδράσεις από όλα τα πολιτικά κόμματα με την απόφασή της να προχωρήσει τη δημιουργία μιας επιτροπής της Βουλής, αποτελούμενη με πρόσωπα της προσωπικής της επιλογής και καμία εκπροσώπηση των άλλων κομμάτων, ξεκίνησε και την προώθηση της επιτροπής αυτής με τηλεοπτικό σποτ με τη μουσική επένδυση ενός τραγουδιού του Τζον Λένον. Παρουσία σας, κύριε Λυκούδη, και τις δύο φορές. Η ένταση μεταφέρθηκε πάντως άλλη μια φορά στην Ολομέλεια της Βουλής. Το ερώτημα είναι για σας. Σας έχει υποκαταστήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου στα καθήκοντά σας, κύριε Τσίπρα? Έχετε νομιμοποίηση? Πώς αισθανθήκατε εκεί πέρα, όταν ως πρωθυπουργός κοινοβουλευτικός είδατε να λείπουν τα υπόλοιπα τα κόμματα? Εδώ μπορείτε να μας δώσετε μια απάντηση. Εγώ δεν μπήκα ως εκπρόσωπος κόμματος, δεν μίλησα καν. Παρευρέθην, ξέρετε γιατί, κύριε Σαμαρά? Για να ακούσω τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι κανένα παιδάκι το οποίο το ξεγέλασε η πρόεδρος της Βουλής και ήρθε για να δώσει αξία την οποία την υπέκλεψε η πρόεδρος της Βουλής? Επιτροπή μέσα για το επονίδιστο χρέος και έξω τσιμουδιά, έτσι. Κανένα θέμα. Τι είπε ο κύριος Βαρουφάκης στην κυρία Λαγκάρτ? Τίποτα. Τι είπε ο κύριος Τσίπρας στην Επταμερή? Τίποτα. Το ΠΑΣΟΚ με ερώτησή του έχει ζητήσει ήδη στοιχεία για το κόστος του συγκεκριμένου σποτ. Η κυρία Κωνσταντοπούλου πάντως προανήγγειλε και νέες ανάλογες πρωτοβουλίες προς την ίδια κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν ενόχλησε η ροκ μουσική. Δεν ξέρω αν ενόχλησε η στίχη. Δεν ξέρω τι ενόχλησε. Να διαβεβαιώσω λοιπόν ότι αυτό το σποτ δεν έχει επιβαρύνει ούτε τη Βουλή ούτε το κανάλι της Βουλής. Κάθε μέρα και μια δυσάρεστη έκπληξη επιφυλάσσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου στον Αλέξη Τσίπρα. Τελευταίο της χόμπι, από ό,τι φαίνεται, είναι η κατασκευή διαφημιστικών τρέιλερ με τις απόψεις της. Η κατάσταση νομίζουμε ότι γίνεται επικίνδυνη. Η χώρα έχει νόμιμη κυβέρνηση και η οποία θα πρέπει να απαιτήσει από την πρόεδρο της Βουλής να κατεβάζει το τρέιλερ και να τη συστήσει φιλικά, έστω να μην φυτρώνει εκεί που δεν την σπέρνουν. Η παρουσία του Προκόπη Παυλόπουλου στην πρεμιέρα της Επιτροπής για το Χρέος λίγο έλειψε να προκαλέσει ανοιχτή σύγκρουση ανάμεσα στον Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Είναι θεσμικά οδυνηρό για το δημοκρατικό και κοινοβουλευτικό πολίτευμά μας να ομιλεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από το βήμα της αίθουσας Γερουσίας σε μια διαδικασία που υποδίεται την κοινοβουλευτική χωρίς να είναι τέτοια. Από το περιεχόμενο της ομιλίας μου προκύπτει σαφώς ότι έχω πλήρη συνέστηση θεσμική και πολιτική του πλαισίου των αρμοδιοτήτων μου ως πρόεδρος της Δημοκρατίας και συνακόλουθα του τρόπου αποτελεσματικής υπεράσπισης από την πλευρά μου του εθνικού συμφέροντος. Συνδεόμαστε τώρα, κυρίες και κύριοι, με την Αχιλλέα Τόπα στη Βουλή. Βλέπουμε αποφάσεις και κινήσεις κυρίας Κωνσταντοπούλου προκαλούν για μία ακόμη φορά αντιδράσεις. Είδαμε το πώς αντέδρασαν απέναντι σε αυτό το σποτ τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Αχιλλέα. Ωστόσο, ήρθε και νέος. Σας το είχε προαναγγείλει στη συνέντευξη τύπου νωρίτερα η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ναι, Σία, μετά το πρώτο σποτ το οποίο ανέβηκε στο διαδίκτυο και είχε διάρκεια 44 δευτερόλεπτα σήμερα το πρωί και προκάλεσε αίσθηση και αποτέλεσε βέβαια και το βασικό θέμα συζήτησης, ναι, εδώ στους διαδρόμους της Βουλής, ανέβηκε και δεύτερο σποτ στο διαδίκτυο. Βλέπουμε ήδη τα πλάνα. Ενός λεπτού και 22 δευτερολέπτων με πρωταγωνίστρια την κυρία Κωνσταντοπούλου αυτή τη φορά. Είναι επόμενο να προκαλείται αίσθηση, καθώς είναι η πρώτη φορά που το κανάλι της Βουλής μεταδίδει σποτ που διαφημίζουν το έργο μιας επιτροπής η οποία αποτέλεσε και πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Άλλωστε, να σου πω ότι η συνέντευξη της κυρίας Κωνσταντοπούλου διήρκησε κάτι λίγο λιγότερο από 3 ώρες, μάλιστα προκειμένου να προβληθεί ζωντανά από το κανάλι της Βουλής η συνέντευξη της Προέδρου της Βουλής. Ανετράπη όλο το πρόγραμμα του καναλιού της Βουλής. Δεν προβλήθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, στην οποία συζητήθηκε το σχέδιο νόμου για την επανασύσταση της ΕΡΤ, προκειμένου να μπορεί να προβληθεί η συνέντευξη τύπου της Προέδρου της Βουλής. Επίσης, η κυρία Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, προχώρησε σε συστάσεις προς τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, υποστηρίζοντας ότι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, παρά το γεγονός ότι απολαμβάνουν αρκετά προνόμια που τους έχουν παραχωρηθεί, όπως γραφεία, πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Και ουσιαστικά η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι θα πρέπει να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Τα μέσα για να τους. Κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή, έχει λέει. Ναι, εσύ, αυτό. Επίσης, πρόσθεσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου ότι η προσπάθεια της Επιτροπής και το έργο της Επιτροπής εντάσσεται ευρύτερα στην κοινοβουλευτική διπλωματία, όπως τη χαρακτήρισε. Είπε ότι θα θέσει το θέμα, μάλιστα, του έργου της Επιτροπής στην διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρώμη στις 20 Απριλίου. Και επίσης, το ερώτημα που της απευθύναμε για το αν δηλαδή το έργο της Επιτροπής και αυτά που λέει το βασικό σύνθημα, έλεγξε το, διάγραψε το για το χρέος, συνάδουν με αυτά που εχθές ο κ. Βαρουφάκης, κ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι εκπλήσεται με τις προσπάθειες λυσαλέας υπονόμευσης που γίνονται του έργου της Επιτροπής, ουσιαστικά αφήνοντας να εννοηθεί ότι και το ερώτημα που απευθύνεται εντάσσεται στην προσπάθεια αυτή. Ναι, προφανώς. Ευχαριστούμε πολύ, Αχιλλέα. Τώρα, η χθεσινή συνεδρία της Βουλής, κυρίες και κύριοι, κατέληξε σε μία ακόμη ολονυχτία. Βουλευτές κοιμήθηκαν στα έδρανα, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι γκρίνιαζαν για την ώρα που ανέβηκαν στο βήμα. Όμως η κυρία Κωνσταντοπούλου απτόητη έσπευσε να τηρήσει μέχρι και το τελευταίο άρθρο του κανονισμού. Μελανό σημείο ήταν το υπονοούμενό της για τη σχέση βουλευτών με το αλκοόλ. Και σας θυμίζω ότι με μια φράση γεμάτη υπονοούμενα και εμφανή ηρωνική διάθεση, η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε στο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Βασίλη Κεγκέρογλου όταν διαμαρτυρήθηκε για τη μη πρόσκληση του κόμματός του στην Επιτροπή για τα Μνημόνια. Η απάντηση πάντως της Προέδρου δεν απέσπασε το χειροκρότημα του κοινού. Θα εξετάσω και τι διανέμετε στο κηλικείο αυτές τις ώρες, αν συνεχίσετε. Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ως πρόσωπο εκφράζω τη συμπάθειά μου. Για την Πρόεδρο όμως της Βουλής και την υποβάθμιση του Κοινοβουλίου, την πολιτική ευθύνη έχει κυρίως η πλειοψηφία και ο κύριος Τσίπρας προσωπικά. Η ολομέλεια εξελίχθηκε για άλλη μια φορά σε ολονυκτία, με αρκετούς βουλευτές να μην αντέχουν τη συνεδρίαση που διήρκεσε συνολικά 8,5 ώρες μαζί με τις καθιερωμένες πλέον καθυστερήσεις. Πάντως χαίρομαι γιατί όλοι παραπονείστε κατά της Προέδρου. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον κάπως καλά τα κάνω τα πράγματα. Και οφείλω να πω ότι εχθές η κυρία Κωνσταντοπούλου υπήρξε άψογη. Και ενώ η ώρα είναι 2:20. Κωνσταντοπούλου Ζωή. Ναι. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ακολουθώντας κατά γράμμα τον κοινοβουλευτικό κανονισμό, κάναμε διακοπή 5,5 λεπτά και όχι 10, αλλά τουλάχιστον δεν κάναμε την εικονική διακοπή του Προέδρου που υποκρίνεται ότι αλλάζει θέση, όπως γινόταν στην προηγούμενη περίοδο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η έναρξη της ολομέλειας με καθυστέρηση αρκετών ωρών οφείλεται σε απόφαση της Προέδρου που δεν ήθελε να διακόψει την προβολή από το κανάλι της Βουλής της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου, στην οποία επίσης προεδρεύει. Το γεγονός, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε τα δεικτικά σχόλια πολλών βουλευτών και όχι μόνο, καθώς η μεταμεσονύκτια προβολή της ολομέλειας οδήγησε κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων να μιλούν στο Βήμα λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα. Σας εύχομαι καλό Πάσχα σε όσους δεν έχουν κοινοβουλευτικές επιτροπές. Καλησπέρα τώρα τον Παύλο Τσίμα. Καλησπέρα. Έχει κάνει πολλούς εχθρούς η κυρία Κωνσταντοπούλου σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ήδη πάντως φαίνεται να το απολαμβάνει. Ναι, το απολαμβάνει. Νομίζω ότι είναι φανερό ότι η κυρία. Και δεν είναι φανερό τώρα, είναι φανερό από την αρχή ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου διεκδικεί ένα ρόλο μεγαλύτερο από αυτόν που συνηθίσαμε να αντιπροσωπεύει ο πρόεδρος της Βουλής. Θέλει να είναι κάτι παραπάνω από πρόεδρος της Βουλής, τουλάχιστον όπως ξέραμε μέχρι τώρα να λειτουργούν οι πρόεδροι της Βουλής. Δεν εννοώ θεσμικά, γιατί θεσμικά, με βάση το Σύνταγμα, είναι το τρίτο διτάξιο πολιτικό αξίωμα. Εννοώ απόψη πολιτικής παρέμβασης και πολιτικής αυτονομίας, συγγνώμη. Αυτό προσπαθεί να κάνει η κυρία Χωσταντοπούλου και το κάνει συστηματικά. Εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Άλλοι ενδεχομένως πρέπει να έχουν πρόβλημα. Δικαίωμά της είναι να έχει τις φιλοδοξίες της και να τις υπηρετεί όπως θέλει. Αρκεί αυτό να μην εμποδίζει ή να μην αναιρεί τον θεσμικό της ρόλο. Ναι. Διότι μέχρι τώρα ξέραμε όλους τους πρόεδρους της Βουλής που εγώ τουλάχιστον έχω ζήσει από το 1974 και ύστερα, όλοι είχαν πολιτική ταυτότητα, όλοι προέρχονταν από, από κάποιο κόμμα και όλοι ήταν και στελέχη πολιτικά με κάποιο βάρος. Αλλά όταν ασκούσαν το καθήκον τους ως πρόεδρο της Βουλής, το λειτουργήμά τους ως πρόεδρος της Βουλής, προσπαθούσαν να εκφράζουν το σώμα ολόκληρο ή τουλάχιστον να μην αποξενώνουν τη μισή Βουλή. Εδώ είναι πρωτοφανές αυτό που γίνεται. Δηλαδή, οι δυστυχείς βουλευτές της αντιπολίτευσης λιδωρούνται, περιφρονούνται, υβρίζονται, σχολιάζονται με τρόπο συστηματικό. Ναι. Άρα, ήδη η πρόεδρος της Βουλής μέχρι τώρα φροντίζει να μην είναι πρόεδρος της Βουλής ολόκληρης, αλλά του κόμματός της μόνο. Μισό λεπτό, εδώ μία τελεία. Διότι και επ' αυτού υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες. Εάν δηλαδή τις καταλογίζετε, μάλλον να το πω διαφορετικά, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ότι δεν λειτουργεί καν ως κομματάρχης, αλλά ως ζωή. Σωστό. Διότι και αυτή η επιτροπή που συγκρότησε, η Επιτροπή για την Διερεύνηση, τη Λογιστική του Χρέους, η Επιτροπή Αλήθειας, δεν νομίζω ότι το σύνολο του κόμματός της συμφωνεί με τη συγκρότησή της. Ξέρεις, αυτή είναι μια παλιά συζήτηση. Άρχισε το 2011. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο σημερινός, ο κ. Βαρουφάκης, σε συνέντευξη που του είχα πάρει για το θέμα, γιατί το θέμα είναι σοβαρό. Είχα κάνει 2 ή 3 εκπομπές για αυτό το θέμα και είχα μιλήσει τότε με τον κύριο Βαρουφάκη, ως οικονομολόγο. Και μου είχε πει ότι θεωρούσε την συζήτηση ανόητη και αποπροσανατολιστική. Περί λογιστικού ελέγχου του χρέους. Είχε γράψει και άρθρο ο κύριος Βαρουφάκης που εξηγούσε γιατί δεν υπογράφω για τη συγκρότηση Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους. Όταν ρωτήθηκε όμως από τον Αχιλλέα Τόπα, τον συναδελφό μας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, ακριβώς γι' αυτό και για τη θέση που εξέφρασε και ο κύριος Βαρουφάκης προχθές στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα πληρώνει δηλαδή η Ελλάδα τις υποχρεώσεις της ιστοδιοίκησης, η κυρία Κωνσταντοπούλου ούτε λίγο ούτε πολύ τοποθέτησε αυτή την ερώτηση, την δημοσιογραφική αυτή ερώτηση, σε ένα, πώς να το πω, σε ένα καμβά συνωμοσιολογίας κατά της συγκεκριμένης Επιτροπής Ελέγχου του Χρέους. Η Επιτροπή Ελέγχου του Χρέους ας συγκροτηθεί και ας κάνει τη δουλειά της. Υπερπροβάλλεται και αυτό είναι ένα όχι με υπερπροβολή της Προέδρου αυτής της Επιτροπής. Κανένα πρόβλημα. Καθένας που ζει, που μετέχει στα οπαλικά πράγματα, δικαιούται να έχει τις φιλοδοξίες του και να τις υπηρετεί με όποια μέσα του δίνονται στη διάθεσή του, όταν οι άλλοι του το επιτρέπουν να το κάνει. Και προς το παρόν, όλοι τις επιτρέπουν να το κάνει. Το πρόβλημα είναι ότι ο πρόεδρος της Βουλής πρέπει να είναι πρόεδρος της Βουλής και η κυρία Κωνσταντοπούλου, φοβάμαι, δεν είναι. Και δεν είναι καν πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός της ή εκπρόσωπος στο αξίωμα της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός της. Ξαναλέω. Στο κόμμα της υπήρχαν σοβαρές επιφυλάξεις για αυτή τη διαδικασία, για το αν έχει νόημα. Δεν είναι μόνο ο κύριος Βαρουφάκης που έχει δημόσια εκφράσει την αντίρρησή του σε αυτή την επιτροπή. Μάλιστα. Από τότε, από το 2011, και την εξέφρασε νομίζω ευγενικά και προχθές το Σάββατο. Και τα άλλα στελέχη του οικονομικού επιτελείου αυτής της κυβέρνησης, ο κύριος Σταθάκης, ο κύριος Δραγασάκης, αρνήθηκαν να υπογράψουν τότε που διακινεί η πρώτη λίστα για αυτή την επιτροπή. Ξαναλέω. Εγώ δεν έχω αντιρρήσει να γίνει και να κάνει όσους δημοσιονομικούς ελέγχους θέλει. Ποιος αποφασίζει όμως αυτό? Ποιος παίρνει αυτή την πρωτοβουλία? Η κυβέρνηση που κυβερνά τη χώρα ή η πρόεδρος της Βουλής ως αυτοτελές πολιτικό κέντρο? Και το αποτέλεσμα που θα βγάλει στο τέλος της ημέρας. Μπορεί ο πρόεδρος της Βουλής να είναι ένα αυτοτελές πολιτικό κέντρο με αυτοτελείς πολιτικές πρωτοβουλίες? Να δούμε λοιπόν.
Θα απαντηθούν όλα αυτά σύντομα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλο. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στη δήλωση Βόμβα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος, μιλώντας αυτή τη φορά στους Times του Λονδίνου, επανέλαβε την άποψη πως εφόσον οι εταίροι συνεχίσουν τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης της ελληνικής κυβέρνησης, η Ευρώπη θα γεμίσει τζιχαντιστές. Η νέα δήλωση Καμένου, μάλιστα, που έχει ήδη προκαλέσει και θύελλα αντιδράσεων, είδε το φως της δημοσιότητας λίγη ώρα αφότου ο Έλληνας Επιτροπός Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε αφήσει σαφέστατες αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο η Αθήνα εμπλέκει το μεταναστευτικό ζήτημα στην πορεία των διαπραγματεύσεων. Επαναφέρει ο Πάνος Καμένος τις προειδοποιήσεις προς την Ευρώπη ότι η ενδεχόμενη κατάρρευση της Ελλάδας θα ανοίξει τον ασκό του αιώλου για το διασκορπισμό παράνομων μεταναστών και ακραίων Ισλαμιστών. Σε συνέντευξή του στους Times του Λονδίνου με τίτλο «Δεν μπορούμε να σταματήσουμε το Ισλαμικό κράτος αν η Ευρώπη συνεχίσει το bullying», ο Υπουργός Άμυνας αναφέρει. Η Ευρώπη πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι διατηρώντας την Ελλάδα σταθερή, το μέτωπο της Δύσης κατά του Ισλαμικού κράτους είναι ασφαλές. Αλλά αν εκδιωχθεί ή αναγκαστεί να βγει από την Ευρωζώνη, κύματα μεταναστών χωρίς χαρτιά, συμπεριλαμβανομένων ριζοσπαστικών στοιχείων, θα ξεχυθούν από την Τουρκία οδεύοντας προς την καρδιά της Δύσης. Την αντίθεσή του με τις δηλώσεις Καμένου έσπευσε να διατυπώσει μέσω Twitter ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης. Την ώρα που ο Τσίπρας και το οικονομικό επιτελείο διαπραγματεύονται σκληρά με τους δανειστές, οι απειλές περί τζιχαντιστών δεν βοηθούν καθόλου. Λίγες ώρες νωρίτερα και ο Έλληνας Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε αφήσει αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο η Αθήνα εμπλέκει το μεταναστευτικό ζήτημα στην πορεία των διαπραγματεύσεων. Το θέμα της μεταναστευτικής πολιτικής δεν πρέπει να συγχαίεται με την πορεία των διαπραγματεύσεων της Ελλάδος με τους ευρωπαϊκούς δεσμούς, ούτε να γίνεται αντικείμενο επικοινωνιακής εκμετάλλευσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο στέλνουμε λάθος μηνύματα στην Ευρώπη. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με τη Νέα Δημοκρατία να κάνει λόγο για δυσφήμιση της χώρας και το Πασόκ για επικίνδυνες δηλώσεις. Ο κύριος Καμένος δυσφημεί και εκθέτει σε ολόκληρο τον κόσμο τη χώρα μας. Όταν οι τζιχαντιστές αποτελούν θανάσιμο κίνδυνο για την Ευρώπη, αλλά και για όλο τον κόσμο, η διεθνής κοινότητα ανατριχιάζει από τέτοιες δηλώσεις. Τις εκλαμβάνει ως άμεση απειλή. Υπάρχει και γεωπολιτικό κόστος από τέτοιες ανοησίες. Ως πότε θα απομονώνουν τη χώρα από παντού? Οι συνεχείς επιδεικτικές δηλώσεις του κυρίου Καμένου, κυβερνητικού συνεταίρου και πολιτικού καθοδηγητή του κυρίου Τσίπρα, ότι η Ελλάδα θα στείλει τους τσιχαντιστές στην Ευρώπη αν η Ευρώπη εξακολουθήσει να πιέζει την Ελλάδα στη διαπραγμάτευση για το πρόγραμμα στήριξης, είναι πλέον όχι μόνο ανεύθυνες, αλλά και ιδιαίτερα επικίνδυνες. Πόσο ακριβά πρέπει να πληρώσει η χώρα τον εθνικό λαϊκισμό και τη φθηνή δημαγωγία των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ? Στο μικροσκόπιο του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του δικτύου France Deux μπήκαν οι δύο πρώτοι μήνες της ελληνικής κυβέρνησης. Στο ρεπορτάζ των Γάλλων δημοσιογράφων συγκρίνονται οι προεκλογικές δεσμεύσεις με τις μετεκλογικές αποφάσεις. En Grèce aussi, les soirées de victoires électorales sont toujours pleines de promesses. La Grèce tourne la page. La Grèce laisse derrière elle la politique désastreuse de l'austérité. Deux mois après sa victoire, la gauche radicale a-t-elle fait les réformes promises? On a vérifié. Première promesse de campagne du candidat Tsipras, la hausse du SMIC. Nous allons rétablir immédiatement le salaire minimum à 751 euros pour tous les travailleurs. Une fois élu, le Premier ministre Tsipras reporte cette augmentation au calende grec. Augmenter le salaire minimum à 751 euros, nous allons le faire progressivement d'ici à 2016. Du coup, pour cet engagement, on repassera dans un an. Deuxième promesse, la fin des privatisations. Nous nous engageons à ne pas céder, à ne pas brader les infrastructures du pays qui constituent notre capital public. Mais dans ce courrier de fin février, adressé à l'Europe, le gouvernement grec change d'avis. Les autorités grecques s'engagent à ne pas geler les privatisations déjà en cours. Concerné, le port du Pirée, qui sera partiellement vendu à des investisseurs chinois. Mais Athènes préfère le terme de consortium à celui de privatisation. Subtile nuance. Dernière promesse, Alexis Tsipras ne voulait plus voir à Athènes ses fonctionnaires du FMI, de la Banque centrale et de l'Europe, la Troïka. La Troïka appartient au passé. En fait, les experts viennent toujours en Grèce. Ils ont été rebaptisés Groupe de Bruxelles et évitent désormais les caméras.
Sur la forme, Syriza avait aussi promis un changement de style incarné par le ministre des Finances. Certes, il ne porte pas de cravate, mais le mois dernier, le rebelle de la zone euro a posé avec sa femme dans leur luxueux appartement d'Athènes. Depuis, Yanis Varoufakis regrette la séance photo. En communication comme en politique, on appelle ça une erreur de débutant. Νέες αποκαλύψεις για την πολύκροτη υπόθεση περί εγκληματικής οργάνωσης στο ποδόσφαιρο έφερε στο φως η εκπομπή του Sky Δίκη. Η εκπομπή παρουσίασε το πόρισμα 173 σελίδων του εισαγγελέα Αριστίδη Κορέα. Διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης του ελληνικού ποδοσφαίρου κατονομάζει τους Βαγγέλη Μαρινάκη, Γιώργο Σαρή και Θεόδωρο Κουρίδη στο πόρισμά του ο εισαγγελέας Αριστίδης Κορέας. Σε 173 σελίδες του εισαγγελικού πορίσματος ξετυλίγεται η δραστηριότητα των 16 κακουργηματικά κατηγορουμένων, παραγόντων, διαιτητών και ποδοσφαιριστών. Κατά του κυρίου Ευάγγελου Μαρινάκη, του Μιλτιάδη, Προέδρου και Ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, για τις πράξεις. Α. Ένταξης σε εγκληματική οργάνωση και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης. Β. Ηθικής αυτουργίας σε απόπειρα εκβίασης με απειλή βλάβης δραστηριότητας που ασκεί ο εξαναγκαζόμενος από υπαίτιο που διαπράττει τέτοιες πράξεις κατά συνήθεια και κατ' επάγγελμα, τελεστήσεις κατά συνήθεια, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση. Τρίτον, ηθικής αυτουργίας σε έκρηξη από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Τέταρτον, ηθικής αυτουργίας σε κατασυναυτουργία και κατ' εξακολούθηση δωροδοκία δωροληψία για αλλίωση αποτελέσματος αγώνα που περιλαμβάνεται σε στοιχηματικές διοργανώσεις από την οποία επιτεύχθηκε ο σκοπός που επεδίωκε ο δράστης. Στη σελίδα 127 του πορίσματος και σε μια συνομιλία μάλιστα του Θεόδωρου Θεοδωρίδη με τον Βαγγέλη Μαρινάκη που έγινε τον Ιούνιο του 2012, ενώ πρόεδρος της ΕΠΟ ήταν ο Σοφοκλής Πυλάβιος, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού υποστηρίζει ότι νέος πρόεδρος της ΕΠΟ θα είναι ο Γιώργος Σαρής. Οι εκλογές στην ΕΠΟ έγιναν τον Οκτώβριο του 2012, δηλαδή 4 μήνες μετά τη συνομιλία Μαρινάκη Θεοδωρίδη. Από τότε φαίνεται ο κ. Μαρινάκης να γνώριζε ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος της ΕΠΟ. Ο ειδικός ανακριτής διαφθοράς, μάλιστα Γιώργος Ανδρεάδης, ερευνά 4 αγώνες που δεν περιέχονται στο πόρισμα αλλά ούτε και στους φακέλους των υπόπτων της UEFA. Αυτά τα παιχνίδια είναι Ολυμπιακός Βέρεια 3-0 στις 6 πρώτου 2013, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-0, Βέρεια Ολυμπιακός 0-2 και Ολυμπιακός Ατρόμητος 2-1. Με εισαγγελική εντολή, το ΣΔΟΕ άνοιξε τους τραπεζικούς λογαριασμούς 10 διαιτητών της Super League. Οι διαιτητές αυτοί είναι Ηλίας Πάθας, Πειραιά, Αλέξανδρος Αρετόπουλος, Τρικάλων, Γιώργος Δασκαλόπουλος, Κορινθίας, Σταύρος Μάνταλος, Καβάλας, Δημήτρης Θάνος, Γρεβενών, Σταύρος Τριτσόνης, Αθηνών, Γιώργος Κομίνης, Θεσπρωτείας, Θανάσης Γιάχος, Χίου, Μιχάλης Κουκουλάκης, Ηρακλείου και Δημήτρης Στυλιάρας, Αιτωλοκαρνανίας. Ενώ αποκάλυψε ότι υπάρχει και έκτος διαιτητής Super League, ο Θανάσης Γιάχος που έλαβε κλίση από τον ανακτή διαφθοράς ως κακουργηματικά κατηγορούμενος. Τέλος, η εκπομπή αποκάλυψε στοιχεία της αγγελικής πρότασης για το σκάνδαλο των σημείων αγώνων του 2011. Ο αντιεισαγγελέας εφετών Παναγιώτης Πούλιος κατέθεσε στο δικαστικό συμβούλιο την πρότασή του, βάσει της οποίας ασκούνται κακουργηματικές και πλημεληματικές διώξεις κατά 90 κατηγορουμένων. Στην πρότασή του, ο εισαγγελέας αποφαίνεται ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για να ασκηθεί ποινική δίωξη για διευθύνση εγκληματικών ομάδων στον Αχιλέα Μπέο, στον Γιώργο Τσακογιάννη και στον Γιώργο Μποροβίλο. Αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, όλα τα νεότερα από τα επεισόδια που είναι σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας. Και πάλι λοιπόν στον Δημήτρη Καριστεφανή, για να δούμε ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή από το Πολυτεχνείο. Δημήτρη. Θα σα πω ότι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν επεισόδια μπροστά από το τουρνάρι, όμως υπάρχουν στον οδό που οι αστυνομικοί βλέπετε και στην δρόμο του τουρνάρι, μόνο αστυνομικοί. Προσπαθούμε λοιπόν να βάλουμε μέσα τους νεκρούς αυτούς οι οποίοι προκαλούν τα επεισόδια, ενώ φαίνεται ότι έχουν αφήσει και μια πόρτα ανοιχτή προς την Τωσίτα, έτσι ώστε η κατάσταση να εξομαλυνθεί. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Θα γίνει επιχείρηση να μπουν μέσα στην Πουλίνα, θα το δούμε αυτό. Αλλά για να διώξουν οι σταρού μέσα στο πολιτικό χωρί που είναι μέσα οι αστυνομικοί στο πολιτικό. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Για χαρά. Δύο εγκεκριμένοι Έλληνες και ξένοι επιστήμονες έδωσαν, κυρίες και κύριοι, το παρόν στο πρώτο μετεκπαιδευτικό συμπόσιο με θέμα το μελάνωμα που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Στη διάρκεια του συμποσίου συζητήθηκαν όλες οι επιστημονικές εξελίξεις που έχουν σημειωθεί για το μελάνωμα, καθώς και η σημασία της πρόληψης. Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο προσβάλλονται κάθε χρόνο από μελάνωμα που αποτελεί το 3% του συνόλου των καρκίνων.
Η αυξανόμενη συχνότητά του παγκοσμίως το καθιστούν ένα από τα ταχύτερα εξαπλούμενα κακοήθη νοσήματα στον άνθρωπο. Ωστόσο, η έγκυρη διάγνωση του μελανόματος μπορεί να σώσει τη ζωή του ασθενούς, καθώς πλέον 7 νέα φάρμακα έχουν εγκριθεί από τον Οργανισμό Φαρμάκων της Αμερικής και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα φάρμακα είναι μονοκλονικά αντισώματα που στοχεύουν στο γονίδιο το οποίο ενοχοποιείται για την ανάπτυξη της μεταστατικής οδού. Αυτή είναι η BRAF αναστολής. Και σήμερα υπάρχουν διαθέσιμες, οι BRAF αναστολής υπάρχουν διαθέσιμοι για το ελληνικό κοινό, είναι το Vemurafenib και το Dabrafenib. Τα νέα φάρμακα που κυκλοφορούν και στη χώρα μας μέσω του ΙΦΕΤ παρατείνουν το χρόνο ζωής των ασθενών, καθώς οι ασθενείς που έπασχαν από μεταστατικό μελάνωμα πριν από το 2010 είχαν μέσο όρο επιβίωσης έτσι με 9 μήνες, ενώ τώρα μπορούν να ξεπεράσουν και τα 10 χρόνια. Καλησπέρα, Κατερίνα Χριστοφιλίδου. Καλησπέρα, Σία. 16 εθελοντές Κυπουρή φρόντισαν άγριους οπωρώνες στο Γράμμο για να διασφαλίσουν τροφή για τις αρκούδες. Είναι μια δράση που επαναλαμβάνουν τα τελευταία χρόνια τα μέλη της οργάνωσης Καλιστό, στην Καστοριά κυρίως. Άγριες μιλιές, λοιπόν, καρυδιές, γκορτιές, αγριοτριανταφυλιές και αχλαδιές. Δέντρα που κάποτε ανήκαν στους κήπους των κατοίκων χωριών που σήμερα έχουν εγκαταληφθεί και έτσι πλέον όλη η περιοχή αυτή έχει ενωθεί με το δάσος. Mm. Αυτά περιποιήθηκαν. Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE προκειμένου να βρίσκει η αρκούδα την τροφή της και να μην πλησιάζει έτσι σε κατοικημένες περιοχές. Οι επίμονοι κυπουροί του Νεστορίου, 16 εθελοντές και μέλη της οργάνωσης Καλιστό, και φέτος πήραν κλαδευτήρια και πριόνια για να φροντίσουν τους άγριους οπωρώνες του Γράμμου, προκειμένου να βρίσκουν την τροφή τους ευκολότερα οι αρκούδες, οι οποίες μόλις ξύπνησαν πεινασμένες από το χειμερινό τους λίθαργο. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπονται οι αρκούδες από το να πλησιάσουν κατοικημένες περιοχές για να βρουν τροφή. Πάνω από 37 δέντρα, άγριες μιλιές, καρυδιές, γκορτσιές, αγριοτριανταφυλιές και αχλαδιές κλαδεύτηκαν και φροντίστηκαν. Δέντρα που κάποτε αποτελούσαν τους κήπους και τους μπαξέδες πέριξ των χωριών της Παλιάς Κοτήλης και του Λιανοτοπίου, χωριά τα οποία εγκαταλείφθηκαν από τους κατοίκους τους πριν από πολλά χρόνια και έχουν γίνει και αυτά ένα κομμάτι πλέον του δάσους. Αυξηθούν τα τροφικά αποθέματα της αρκούδας μέσα στο φυσικό τους χώρο, μέσα στο δάσος και μακριά από κατοικημένες περιοχές και να μην αναγκάζεται να κατέβει προς περιοχές ανθρώπινης δραστηριότητας. Τα καλά νέα της ημέρας, η Μαγνησία μαγεύει τους Γερμανούς. Η εφημερίδα Kleine Zeitung αποθεώνει τη Μαγνησία σε άρθρο που δημοσίευσε με τίτλο «Το μέρος που κάποτε κατοικούσαν οι θεοί». Η Μαγνησία, σύμφωνα με την αυστριακή εφημερίδα, αποτελεί την απόλυτη μυστική πρόταση για εκείνους που αναζητούν το ξεχωριστό. Ο συντάκτης ξεκινά με την Αχίαλο και τα Τσιπουράδικα που, όπως σημειώνεται, τώρα είναι η εποχή τους, συνεχίζει με τα γραφικά χωριά που απλώνονται στην πλευρά του Παγασιτικού κόλπου, γίνεται περιγραφή των μετεώρων και των μοναστηριακών οικισμών στις κορυφές τους με τα μοναδικά έργα τους από τον 10ο αιώνα, τα οποία συγκαταλέγονται μάλιστα στην Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO, ενώ κατόπιν παρουσιάζεται η ανατολική ακτή του Πηλίου με τις πλούσιες καλλιέργειες όπου το βουνό ενώνεται με τη θάλασσα. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον αυριανό ημιτελικό κυπέλου με τον Απόλλωνα Σμύρνης στην Ριζούπολη. Νοκάουτ λόγω ίωσης ισομέγερη. Στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού μέχρι το 2018 θα συνεχίσει να βρίσκεται ο Γιάννης Αναστασίου, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα σήμερα από την Πράσινη ΠΑΕ. Στον πάγκο του Παναθηναϊκού θα συνεχίσει και με τη βούλα ο Γιάννης Αναστασίου. Ο τεχνικός του Τριφυλιού, που ανέλαβε την ομάδα το καλοκαίρι του 2013, υπέγραψε επέκταση συμβολέου μέχρι το 2018 και ανακοινώθηκε από την Πράσινη ΠΑΕ. Ναι, είμαι πολύ χαρούμενος, θα έλεγα, και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και τη διοίκηση του Συλλόγου για αυτή την εμπιστοσύνη που μου έχουν δείξει από την πρώτη μέρα. Θεωρώ μεγάλη ευθύνη και παράλληλα μεγάλη υποχρέωση από πλευράς δικιάς μου, για να μπορέσουμε, από τη στιγμή που βάλαμε, θα έλεγα, τις βάσεις, να γίνουμε ακόμη καλύτεροι την επόμενη περίοδο, τις επόμενες σεζόν, σαν ομάδα και να ανέβουμε επίπεδο. Γιατί αυτός είναι ο στόχος, αυτό θέλουμε.
Παναθηναϊκός και Γιάννης Αναστασίου συνεχίζουν χέρι-χέρι για τα επόμενα χρόνια τη συνεργασία τους. Με τον Έλληνα τεχνικό να φιλοδοξεί να γίνει ο μακροβιότερος προπονητής στον πάγκο του Τριφυλιού. Και προτιμάω πάντα τη δουλειά γιατί είμαι χαμηλών τόνων. Αλλά αυτά πιστεύω ότι είναι πιο πολύ για εσάς, γιατί σίγουρα τα ψάχνετε όλα και τα κοιτάζετε όλα. Αλλά από την άλλη, αν ισχύει κάτι τέτοιο, το θεωρώ μεγάλη τιμή και το έχω εκφράσει ήδη από την πρώτη στιγμή που έγινα μέλος αυτού του συλλόγου. Χωρίς απρόοπτα, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον πρώτο ημιτελικό αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Απόλλωνα Σμύρνης στη Ριζούπολη. Στην αποστολή δεν βρίσκεται ο Μέγερη, καθώς δεν μπόρεσε να ξεπεράσει την ίωση που τον ταλαιπωρεί τις τελευταίες ημέρες. Από την άλλη, για λόγους τακτικής, εκτός έμειναν οι Αφελάη, Κασάμι και Αυλονίτης. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στις αγορές. Κέρδη 0,8% σήμερα για το γενικό δίκτυο στην Αθήνα. Θετικά πρόσημα και στις ευρωπαϊκές αγορές, όπως επίσης και στη Wall Street. Στις ισοτιμίες τώρα, το ευρώ υποχώρησε σχέση με το δολάριο, εν αντιθέση με το γεν. Άνδος και για το αμερικανικό νόμισμα σε σχέση με το ιαπωνικό. Ανέβηκαν οι τιμές του αργού πετρελαίου. Κλείνουμε με τη τιμή του χρυσού, που ενισχύθηκε επίσης στα 1211 δολάρια ουγγιά. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Η περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του αυριανού καιρού. Την Πέμπτη και την Παρασκευή οι ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο δεν αποκλείται να δημιουργήσουν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Ας ξεκινήσουμε όμως πρώτα με τις φωτογραφίες που εσείς μας στέλνετε στο skykeros.gr. Η πρώτη φωτογραφία είναι από τη Χίο, σημερινή φωτογραφία, καρφά στη Χίο, από το Γιάννη. Η επόμενη φωτογραφία είναι ένα υπέροχο δειλινό στο λιμάνι της Τίνου από το Γιώργο. Και η τελευταία είναι Μήλος, είναι το κανάλι του Παπαφράγκα και η υπέροχη μικρή παραλία εκεί, από τον Παρασκευά στη Βόρεια Μήλο, skykeros.gr. Ανεβάστε τις φωτογραφίες σας και βλέπετε τον καιρό. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Αύριο λοιπόν, Μεγάλη Τετάρτη, στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι άστατος και το βράδυ θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν βροχές, σποραδικές καταιγίδες και χιόνια, όχι μόνο στα ορεινά αλλά και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και της βόρειας χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 5 με 6, στα πελάγη βαθμία 7. Στο Αιγαίο, κεντρικό και βόρειο Αιγαίο κυρίως, από το απόγευμα, αργά το απόγευμα προς το βράδυ, ενισχύονται κι άλλο, η έντασή του στα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στην Βόρεια Ελλάδος 12 βαθμούς, στα ανατολικά υπηρετικά έως 13 και στην υπόλοιπη χώρα έως 15 με 16 βαθμούς. Στην Αττική συννεφιά, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, λίγα χιόνια στην Πάρνηθα και τον Κιθερώνα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά και νότια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 9 έως 10 3 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και εκεί κατά διαστήματα τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα γύρω ορεινά, από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 5 έως 12 βαθμούς. Τη Μεγάλη Πέμπτη βροχές θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια. Στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός από την αρχή της ημέρας θα είναι βελτιωμένος. Στα βόρεια ασθενείς βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα βέβαια θα συνεχιστούν τα φαινόμενα και τα λίγα χιόνια στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι ενισχύονται στα 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα και 9 μποφόρ η έντασή τους. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στην Δυτική Ελλάδα τους 16 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 14 με 15 βαθμούς. Τη Μεγάλη Παρασκευή οι βροχές θα περιοριστούν στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα και βαθμιά θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο οι βόρειοι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πνέουν στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο με ένταση 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος να σας πω ότι το Σάββατο αλλά και την Κυριακή του Πάσχα έρχεται και πάλι άνοιξη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα νεότερα στοιχεία για τον καιρό. Καλό σας βράδυ. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε καθημερινά να το παρακολουθείτε και μέσα από την ιστοσελίδα μας Live on Demand. Παρακολουθήστε επίσης όλες τις εξελίξεις μέσα από τη σελίδα του Sky στο Facebook και το λογαριασμό μας στο Twitter. Αμέσως τώρα, η ξένη σειρά Elementary. Από όλους εμάς, καλή σας νύχτα.